Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ειρήνη Γαλάνη, είναι επόπτρια δημόσιας, Ελένη Γαλάνη, ναι, είναι επόπτρια δημόσιας υγείας της περιφέρειας Αττικής, καθώς δύο κοριτσάκια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω του νερού, όπου το νερό στη συγκεκριμένη περιοχή, από ό,τι ξέρουμε κυρία Γαλάνη, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, αλλά καλύτερα να μας τα πείτε εσείς. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε στην εκπομπή σας να ακουστεί το πρόβλημα της περιοχής μας. Mm-hmm. Ονομάζομαι, ζητάω να κάνω δύο μικρές διορθώσεις. Ναι, ναι. Ειρήνη Γαλάνη είναι το όνομά μου. Ειρήνη, Ειρήνη. Και τα παιδάκια που νοσήσανε είναι ένα κοριτσάκι 6 ετών και ένα αγοράκι 3 ετών, αδερφάκια. Αδερφάκια. Και ανήψια μου. 6 και 3 ετών τα ανήψια σας και τι έχουν ακριβώς πάθει? Λοιπόν, το κοριτσάκι μας νοσηλεύτηκε τον Απρίλιο με εμπήρετη γαστρεντερίτιδα από καμπυλοβακτηρίδιο, ναι, και το αγοράκι μας, 18 δεκάτου, του 20 πάντα, με εμπήρετη γαστρεντερίτιδα από σαλμονέλα. Σημειώνουμε ότι και τα δύο παιδιά νοσήσανε μέσα στις δύο καραντίνες που δεν βγαίνανε από το σπίτι, ναι, δεν πηγαίνανε σε σχολείο και μετά από πολλή έρευνα των γιατρών του ιδιωτικού θεραπευτηρίου Αθηνών που νοσηλευθήκανε και ταυτόχρονα της ιδιωτικής παιδιάτρου που παρακολουθεί τα παιδιά τη στιγμή που γεννηθήκανε, καταλήξαμε δια της ατόπου απαγωγής ότι τα παιδιά κάπως πρέπει να νοσήσανε από το νερό. Το οποίο το βλέπουμε και εμείς, κυρία Γαλάνη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, όση ώρα βλέπουμε το νερό στις φωτογραφίες που έχουμε και βλέπουμε πράγματι πόσο βρώμικο είναι. Το νερό φτάνει έτσι στις βρύσες των σπιτιών μας, στα μπάνια μας, το να πλύνουμε τα δόντια μας, το να πλύνουμε τα λαχανικά μας. Κάποιοι από τους κατοίκους εδώ έχουμε εγκατάσταση φίλτρων. Αυτό είναι από οικία που δεν έχει εγκατάσταση φίλτρων και φτάνει έτσι. Φανταστείτε ότι ανοίγεις τη βρύση σου να πλύνεις τα δόντια σου και μαζί σου κάνει παρέα και ένα ωραιότατο σκουλικάκι. Ναι, να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται εκεί πέρα. Και τώρα είμαστε στο 2021 και θεωρητικά τα είχαμε λύσει αυτά τα προβλήματα. Γιατί για την ακρίβεια, κάποιοι τα είχαν λύσει εδώ να πω στη Μινωική Κρήτη. Πηγαίνουμε και βλέπουμε σύστημα υδροδότησης, όχι σήμερα στο 2021. Πώς υδροδοτείται λοιπόν το Κιάτο, τι λοιπόν, είναι με γεώτρηση? Εμείς μιλάμε για το Άνω Δημηνιό, την τοπική κοινότητα του Άνω Δημηνιό, η οποία υδροδοτείται από γεώτρηση. Από γεώτρηση. Από γεώτρηση. Το νερό λοιπόν αυτό, όπως βλέπετε, εδώ και πόσα χρόνια γίνεται αυτό? Είναι πάρα πολλά χρόνια αυτό. Ναι. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια όμως η κατάληψη είναι αυτή. Αυτή που βλέπετε. Τις φωτογραφίες. Τα σκουλίκια, τα νερά, πέτρες που φτάνουν στα σπίτια μας. Ναι. Και όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος να πει, παιδιά, κάπως πρέπει να το λύσουμε αυτό. Δεν γίνεται να αρρωσταίνει κόσμος να πηγαίνει στο νοσοκομείο από το νερό της βρύσης? Υπήρχε πάντοτε ένα κοινό μυστικό, αν θέλετε, στο χωριό, ότι το νερό δεν πίνεται γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι πόσιμο, έχει πολλά άλατα. Αυτό το δεχτήκαμε, έχει πολλά άλατα, το νερό δεν από πίνεται. Από το έχει πολλά άλατα, κυρία Γαλάνη, μέχρι το έχει σκουλίκια, έχει τεράστια διαφορά βέβαια. Επιτρέψτε μου, κυρία Καημένου, να σας πω ότι δεν έχει μόνο σκουλίκια. Το σκουλίκια είναι το ελάχιστο που βλέπετε. Μετά από δειγματοληψία νερού στην οποία προχωρήσαμε από την υγειονομική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου, υπάρχουν σοβαρά θέματα. Υπάρχουν νητρόβοι και αμμονία σε ποσοστό 20% παραπάνω από τις ανώτατες τιμές που θα πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή, τι να σας πω, ότι στην ουσία για να δώσουμε να καταλάβουν στους τηλεθεατές σας τι φτάνει στις βρύσες μας, θα σας πω ότι φτάνουν λιπάσματα, απορρίμματα, ζωικά ή ανθρώπινα απόβλητα. Αυτά φτάνουν στις βρύσες μας. Η παρουσία της αμμονίας και των νητροδών. Εδώ και πολλά χρόνια από ό,τι μας λέτε, να παίρνετε εμφιαλωμένο νερό, να βάζετε φίλτρα στα σπίτια σας. Αυτό και πάλι καταλήγουμε ότι αυτό είναι το να πίνουν, παίρνουν εμφιαλωμένο νερό για ένα πόσιμο είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να πλύνουμε τα φρούτα μας, δεν μπορούμε να κάνουμε το μπάνιο μας, να πλύνουμε τα δόντια μας. Καλό εμφιαλωμένο. Κάντε μπάνιο με εμφιαλωμένο νερό. Εμφιαλωμένο νεράκι. Τι μπορούμε να κάνουμε όταν τα παιδάκια από το μπάνιο και το πλύσιμο των δοντιών νοσήσανε. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το 2021. Και το στενάχωρο της όλης υπόθεσης είναι ότι σήμερα ο Δήμαρχος του Δήμου Σικιονίων και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ βγήκε σε κάποιο άλλο κανάλι και
άφησε να εννοηθεί ότι το νερό δεν είναι πόσιμο, το ξέρουμε, εννοείται το νερό δεν είναι πόσιμο και εννοείται ότι στα παιδιά μας είμαστε υπεύθυνοι γονείς, δεν δίνουμε από αυτό το νερό. Όμως, κατά τη διάρκεια της, το πλήσιμο του δοντιού και ενός μπάνιου, ένα παιδάκι 3 χρόνων και ένα κοριτσάκι 6 μηνών, εννοείται ότι θα περάσει νεράκι, αν θέλετε, από τα μάτια, από τη μύτη, από το στόμα και από τους πόρους του δέρματος, που είναι πύλες εισόδου μικροοργανισμών. Βέβαια. Και βγάλανε την ανακοίνωση που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, 22 πρώτου του 2021, που έχει προηγηθεί μια σειρά εγγράφων από τον Νοέμβριο, ότι μας υπενθυμίζουν, χρησιμοποιούν λέξεις κλειδιά, λέγοντας μας υπενθυμίζουν, δεν μας έχουν ενημερώσει νωρίτερα ποτέ, δεν έχουν ενημερώσει την κοινότητα εγγράφως ποτέ, ότι δεν πρέπει το νερό αυτό να είναι για πόση και για μαγείρεμα. Δηλαδή για τις άλλες, αφού δεν κάνει για πόση και για μαγείρεμα, για να πλύνουμε τα δόντια μας, να πλύνουμε τα φρούτα μας, κάνει. Παίζουμε με τις λέξεις, λυπάμαι, γιατί παίζουμε με τις λέξεις. Και θεωρώ προσωπικά ότι έχει χαθεί κάθε ίχνος υπευθυνότητας. Και το θέμα δεν είναι να υπενθυμίσουμε λοιπόν στους κατοίκους ότι το νερό δεν είναι πόσιμο. Το θέμα είναι να βρεθούν λύσεις για να γίνει το νερό πόσιμο και για να μπορείτε να κάνετε ακόμα και μπάνιο, όπως μας λέτε, γενικώς, κυρία Γαλάνη. Το να παίζουμε το νερό είναι πόσιμο. Ξέρετε, παίζουμε τις λέξεις. Στην υγειονομική νομοθεσία δεν υπάρχει πόσιμο κτλ. Υπάρχει νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που περιλαμβάνει τα πάντα, από το είναι πόσιμο μέχρι ότι είναι κατάλληλο για την οικιακή μας χρήση. Μάλιστα. Ωραία, θα επανέλθουμε, κυρία Γαλάνη, στο ζήτημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Ειλικρινά, κάποιες φορές παίζουμε ρεπορτάζ και λέμε: κοίτα να δεις τα υδραγωγεία που βρέθηκαν στη Μινωική Κρήτη και τι ωραία που είχαν λύσει τα συστήματα ίδρυυσης και αποχέτευσης, πόσο πρωτοπόροι ήταν. Τώρα μιλάμε κάποιες χιλιάδες χρόνια πίσω και τώρα είμαστε στο 2021. Και δεν έχουν οι άνθρωποι. Δίπλα, 100 χιλιόμετρα από την Αθήνα.